Αυστηρότερου όρου παραχώρηση, εξασφάλιση τη προσβασιμότητα των πολιτών, ψηφιακό έλεγχο και ψηφιακέ καταγγελίε με άμεση επιβολή προστήμων αλλά και τον θεσμό των απάτητων παραλίων περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη διαχείριση του Αγιαλού. Από τις κυριότερε αλλαγέ που συζητούνται, ωστόσο, είναι η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από του Δήμου. Προχωρούμε σε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί υπάρχει μια απαράδεκτη κατάσταση με τα ομπρελοκαθίσματα. Η κατάσταση αυτή έγινε περισσότερο διακριτή πέρσι με το λεγόμενο κίνημα τη Πετσέτα. Καταγράφηκαν 1.750 παραβάσει σε 4.500 ελέγχου. Ταυτόχρονα υπάρχει μια αδυναμία επικοινωνία με του Δήμου. Έχουμε πολλαπλέ αρμοδιότητε. Εκείνο όμω που έχει σημασία, δεν έχει αξία τόσο μεγάλη ποιο θα κάνει την προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω τη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σημασία έχει τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, αν τα έσοδα που θα αποδώσει, ο λέει, το δημόσιο στου Δήμου, μπορεί να καλύψουν έτσι το σύνολο των αναγκών που έχουν οι Δήμοι για να είναι οι παραλίε προστατευόμενε, είτε να έχουν τους ναυαγοσώστε, ήταν να του καθαρίζουν. Το ζητούμενο είναι ότι την ευθύνη των παραλίων σε ό,τι αφορά την αποφασιστική προστασία, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, σε ό,τι αφορά άλλου είδου παρεμβάσει, ποιο θα την έχει. Θα την έχει ο παραχωρησιούχο, ο οποίο από τον διαγωνισμό έω και τρία χρόνια θα παίρνει τη χρήση τη παραλία και κάπου και αναφέρει ότι θα έχει και αυτό κάποιε ευθύνε στα προαναφερόμενα που είπα. Παρακάτω λέει θα έχει την ευθύνη ο Δήμος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θέλουν ξεκαθάρισμα, διότι έχουν και ποινικέ ευθύνε. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομία και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, η πρημοδοτική διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Οικονομικών Ηλεκτρονικά και όχι από του Δήμου. Θα υπάρξουν συμβάσει διάρκεια έω τριών ετών, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν χάνουν λεφτά οι Δήμοι από το νέο θεσμικό πλαίσιο. Το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει κεντρικά την ευθύνη για του διαγωνισμού για τι παραχωρήσει. Εκτίμηση για τα έσοδα δεν μπορεί να γίνει. Το ζητούμενο είναι να μπει τάξη στο πεδίο αυτό. <Δεδομένο> τα έσοδα για να αντισταθμίσουν το κόστο ήταν άφενό από τα έσοδα τη παραλία, στα οποία πέραμε από το περίπου 70% εμεί, που κανονικά πρέπει να πρέπει το 100%. Αλλιώ, α βγει το κράτο να τα νοικιάσει, α αναλάβει όλε τι ευθύνε, δική του είναι η περιουσία, μπορεί και να πάρει την αυαγοσώστε και την καθαριότητα να πάρει και τα έσοδα να πάρει. Δεδομένων των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί το περασμένο καλοκαίρι στι παραλίε, ο βασικό στόχο είναι να υπάρχει μια πλήρη και ψηφιακή καταγραφή των δημόσιων εκτάσεων στον Αγιαλό. Ναι, μεν καλέ ελεύθερε παραλίες, Προφανώ συμφωνούμε, αλλά πρέπει και στο κομμάτι ή στην κατεύθυνση των οργανωμένων παραλίων πρέπει οι Δήμοι να έχουν τα έσοδα εκείνα που μπορούν να στηρίξουν αυτέ τι οργανωμένε παραλίες, ούτω ώστε οι πολίτε να αισθάνονται απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα ασφαλεί. Αναφορικά με τον έλεγχο τη στήριξη τη νομιμότητα και του νέου πλαισίου που θα θεσπιστεί, αναμένεται να αξιοποιηθούν οι σύγχρονε τεχνολογίε. Οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν καταγγελίες μέσω μιας ειδική εφαρμογή στο κινητό τους. Περιλαμβάνονται ακόμα μέτρα άμεση διακοπή και αποτροπή τη αυθαίρετη κατάληψη, όπω άμεση απομάκρυνση κινητών στοιχείων, σφράγιση τη επιχείρηση, αυστηροποίηση προστήμων, αξιοποίηση τεχνολογία για τον εντοπισμό όλων των παραβάσεων μέσω drones και συνεργασία με κλιμάκια ελέγχου τη αυθαίρετη δόμηση. Ποιο είναι ο ελεκτικό μηχανισμό του Δήμου, Έχουμε μήπω υπαλλήλου οι οποίοι περισσεύουν για να συστήσουμε κλιμάκια ελέγχου. Πού να του βρούμε. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε υπαλλήλου για να την οικονομική μα, την τεχνική μα και την διοικητική μας υπηρεσία. Το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση του Αιγιαλού, που είναι υπό επεξεργασία, εισάγει και ένα νέο θεσμό για την προστασία των περιοχών Natura, τι απάτητε παραλίε, τι οποίε δεν θα επιτρέπεται καμία εμπορική δραστηριότητα.